Ναι, θέλω κύριε Υπουργέ να σας ευχαριστήσω θερμά για την συνεχή συνεργασία που έχουμε και στο εγχείρημα του φυσικού αερίου για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Την ενεργειακή καρδιά της χώρας, αλλά που παρουσιάζει δυστυχώς ενεργειακή φτώχεια και ουδέποτε αξιοποίησε ή είδε αυτό το αγαθό που λέγεται φυσικό αέριο. Το ενδιαφέρον σας από την πρώτη στιγμή που αλλάξαμε και τη διακρατική συμφωνία με τους Αζέρους να έχουμε κι εμείς δύο σταθμούς απομάστευσης, ενώ υπήρχαν δύο για όλη τη Βόρεια Ελλάδα πλην της Δυτικής Μακεδονίας, ήταν το πρώτο θετικό βήμα το οποίο πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και βεβαίως τα επόμενα βήματα, τα οποία πλέον γίνονται πολύ πιο συγκεκριμένα και στοχευμένα, με τις προσεγγίσεις βιωσιμότητας που είχαν γίνει και από πλευράς μας, αλλά και που γίνονται και από την ΕΔΕΔΕ, δείχνει ότι άμεσα η Καστοριά και το Άργος ως ενίωση στο Σματομανιάκι θα πάρουν φυσικό αέριο και ταυτόχρονα θα απαντήσουμε και στα ζητήματα της μεικτής χάψης του αερίου και στα εργοστάσια της ΔΕΗ, αλλά και της υποστήριξης των φιλοθερμάσεων όπου χρειάζεται και όπου απαιτείται. Όπως ξέρετε, σας έχω πει ότι και με το ΕΚΕΤΑ μελετάμε και εξελίσσουμε τη μεικτή καύση του αερίου με λιγνίτη αλλά και βιομάζα και είναι πολύ σημαντικά τα αποτέλεσματα. Άρα μπορούμε και εκεί να δούμε επιπρόσθετες δράσεις είτε σε μικρότερους οικισμούς, είτε αν θέλετε ακόμη και στην παραγωγή ενέργειας, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, πώς μπορούν να υπάρξουν επιπρόσθετες δράσεις. Αυτό που θέλω να σας ξεκαθαρίσω είναι ότι από πλευράς της περιφέρειας, τους διαθέσιμους πόρους που έχουμε με την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ θα τους διαθέσουμε σε αυτό το αγαθό, διότι μέλημά μας είναι να αποκαθιστάμε αδικίες και να ιεραρχούμε τις ανάγκες πρωτίστως των πολιτών και θέλω πραγματικά και εσάς, αλλά και την ΔΕΔΕ, τον κύριο Τερζόπουλο και όλους τους συνεργάτες του, να τους ευχαριστήσω θερμά. Δέσμευση της περιφέρειας είναι το επόμενο διάστημα άμεσες πρωτοβουλίες να φιλοξενήσουμε στην περιοχή τη ΔΕΔΕ, όπου ενώπιον και των Δημάρχων, από όπου διέρχεται και ο όγκος του ΤΑΠ, αλλά και των ενδιαφερόμενων πλευρών, διότι υπάρχουν και τα λεβενά, τα οποία πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε στην ενεργειακή φτώχεια, θα ξεδιπλώσουμε τον σχεδιασμό και επειδή εμείς λειτουργούμε με συναπόφαση και συναντήληψη με τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς όλους, νομίζω ότι θα τρέξουμε όλες τις διαδικασίες και οι πολίτες θα δουν από αυτή την προσπάθεια απόλυτα ικανοποιημένοι.